Ακόμα και τη μέρα που θα χτυπούσαν, την επέλεξαν μαζί με το Φράνκο. Ήταν η μέρα που η αγορά ήταν ανοιχτή. Η μέρα που κατεβαίναν και από τα γύρω χωριά εδώ, γιατί η αγορά της Γκερνίκα ήταν η μεγαλύτερη αγορά στην περιοχή. Η μέρα που θα είχαν σίγουρα τους περισσότερους άμαχους νεκρούς. Αυγά, πιπεριές, καρύδια, φασολάκια, φασόλια καρπός, τα φασόλια της Γκερνίκα. Τα ίδια πράγματα που πουλάνε σήμερα οι γυναίκες μέσα στην αγορά. Αυτά πουλούσαν και εδώ εκείνη τη μέρα, όταν έπεσε η πρώτη βόμβα των 250 κιλών από τους φασίστες και τους Ναζί, για να ακολουθήσει μια σειρά βομβών των 50 κιλών, ώστε να μην μείνει κανένας από τους αμάχους που είχαν μαζευτεί εδώ ζωντανός. Η σημερινή αγορά είναι εδώ. Είναι Σάββατο και ο κόσμος έρχεται να ψωνίσει. Για το Σαββατοκύριακο, τα θαλασσινά του. Η ζωή νικάει. Η απαράλλαχτη εικόνα. Η εικόνα των ανθρώπων, των κυριών, οι οποίες έχουν κατέβει και πουλάνε τα λαχανικά τους. Η ίδια εικόνα που έσωσαν και στο μνημείο, στο άγαλμα. Σον... De aquí. Esto es la típica. O sea, esta también es de aquí, pero esta es la que le dice la Lluvia de Guernica. Es de Guernica. Guernica, el nombre. Guernica. Es de Guernica todas, pero esta es la que ahora la sacado. Antes era esta la que tenía dominación de origen, pero luego le pusieron a esta. ¿Cómo se cocinar estos? A ver, estos pones, la pones en la olla a presión, la tienes que poner a mojo el día anterior. Φωτογραφίες της καταστροφής. Η εκκλησία. Είναι οι φωτογραφίες που είδε ο Πικάσο. Γι' αυτό ακριβώς υπάρχει και μια αναφορά στις εφημερίδες στο έργο του για την Γκερνίκα. Αυτές οι φωτογραφίες ήταν που τον έβαλαν επί 3 εβδομάδες να δουλεύει σαν τον τρελό για να τελειώσει αυτό το τεράστιο έργο των 7 μέτρων. Εν τω μεταξύ, με το που τελειώνει η καταστροφή, αρχίζει το ψέμα και η διάδοση από το Φράνκο ότι τα κάναν όλα οι κόκκινοι, οι κομμουνιστές έφταιγαν για όλα, για την καταστροφή όλη αυτή. Το αντάλλαγμα που έδωσε στους φασίστες ήταν η λεγόμενη ουδετερότητα της Ισπανίας στους φασίστες και στους Ναζί. Όπως λένε οι ιστορικοί, την ουδετερότητα μπορούσαν οι φασίστες και να μην την τηρούν, αλλά εφόσον είχε δηλώσει η Ισπανία ουδετερότητα, θα έπρεπε να την τηρούν οι σύμμαχοι, οι απέναντι. Και έτσι κάπως η Γκερνίκα γίνεται σύμβολο της παγκόσμιας ειρήνης, της προστασίας των αμάχων, σύμβολο του τι μπορεί να κάνει ο φασισμός και ο νασισμός. Και έτσι κάπως, όπως λέει και εδώ, όλοι έχουμε την Γκερνίκα στην καρδιά μας. Είτε το ξέρουμε, είτε δεν το ξέρουμε. Η οδός Παύλο Πικάσο είναι στην καρδιά της πόλης, είναι η καρδιά της πόλης. Η πόλη τιμάει τον άνθρωπο ο οποίος την έβαλε στην ιστορία ως σύμβολο της ειρήνης, που έκανε την καταστροφή της ένα έργο τόσο ισχυρό, τόσο δυνατό, που ποτέ δεν θα πάψει να συγκινεί. Ένα έργο που ήταν στα Ηνωμένα Έθνη και ήταν τόσο δυνατό το μήνυμά του, ώστε όταν ήταν να γίνει η ανακοίνωση από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον πόλεμο του Ιράκ, το σκεπάσανε με ένα μπλε πανί, να μην φαίνεται το τι ερχόταν.
Ο Πικάσο βρίσκεται στο Παρίσι, ζωγραφίζει 3 εβδομάδες διαρκώς. Τον βοηθάει ένας φίλος του φωτογράφος, ο οποίος βγάζει φωτογραφίες του έργου, που στην αρχή έχει χρώμα και συνειδητοποιεί ότι δεν πρέπει να έχει χρώμα, ότι πρέπει να είναι ασπρόμαυρο και αλλάζει ξανά από την αρχή. Μετά τις 3 εβδομάδες αυτές, όταν έχει ολοκληρωθεί το έργο, το δίνει δανεικό στο Μουσείο της Νέας Υόρκης Μοντέρνας Τέχνης, λέγοντας πως θα επιστρέψει το έργο, θα μπει το έργο στην Ισπανία, μόνο όταν φύγει από την Ισπανία ο Φράνκο. Μόνο όταν οι φασίστες έχουν ξεριζωθεί από αυτή τη χώρα. Η ιστορία του ίδιου του πίνακα λέει πως κάποια στιγμή, και ένα από τα γνωστά ανέκδοτα, κάποια στιγμή τον επισκέφτηκε στο Παρίσι, όπου ήταν το στούντιό του, και είδε το έργο, ο διοικητής των ναζιστικών δυνάμεων στο Παρίσι την εποχή του πολέμου. Δεν είναι αλήθεια, ήταν αντίγραφο του έργου. Το έργο ήδη είναι ολοκληρωμένο το 1937, ένα μήνα, 1,5 μετά το έγκλημα, μετά τον βομβαρδισμό της Γκερνίκα, και φεύγει κατευθείαν για την Αμερική. Αυτό που είδε ήταν το αντίγραφο λοιπόν ο Γερμανός, όταν τον ρώτησε το περίφημο «Εσείς το φτιάξατε αυτό?» Για να λάβει την απάντηση «Όχι, εσείς το φτιάξατε αυτό». Δεν επιλέχθηκε τυχαία επίσης η Γκερνίκα λόγω της αρχαίας Δριός. Η Δρύς που συνδέει τη Δοδόνη, ετούτον εδώ τον τόπο, την Ιρλανδία, τόπους αγώνα, ήταν το σύμβολο επί αιώνες της ελευθερίας και των αγώνων για την ελευθερία των Βάσκων. Εκεί γίνονται οι συνελεύσεις τους, εκεί ορκίζεται ότι θα αγωνιστεί για την ελευθερία τους ο εκάστοτε αρχηγός τους. Από το παλιό δέντρο σώζεται μόνο ο κορμός. Ένα φιντάνι καινούριο όμως έχει γίνει το καινούριο δέντρο και ακόμα η παράδοση αυτή τηρείται. Ήταν βασικό για αυτούς, για τους Γερμανούς και για τους φασίστες και για τους Ναζί και για τον Φράνκο ειδικά, να πληγεί ενός τόσο δημοκρατικού, τόσο βαθιά αγωνιστικού λαού το πνεύμα και η ιστορία. Ετούτος είναι ο αρχαίος κορμός, ότι σώζεται από ένα από τα αρχαία δέντρα, τις Δρύες. Ο Χωσέ Μαρία Ιπαράγκυρε είναι ο άνθρωπος που πριν από 1,5 περίπου αιώνα έγραψε το τραγούδι «Γκερνικάκο Άρβολα», τον ανεπίσημο ύμνο των Βάσκων, της ταυτότητάς τους και όλων των αγώνων που έχουν κάνει. Ένα τραγούδι για το δέντρο που παραμένει εκεί, όρθιο, και που παρέμεινε όρθιο και μετά τους βομβαρδισμούς. Είναι ένα ήρεμο κυριακάτικο πρωινό. Ο κόσμος έχει βγει βόλτα, έχει βγάλει τα σκυλάκια του, τα παιδιά πάνε στις παιδικές χαρές. Η ζωή είναι εδώ, στην Γκερνίκα, που έχει ταυτίσει το όνομά της με τη φρίκη αλλά και τον αγώνα για ειρήνη όλων των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Είναι η νίκη της ζωής εν τέλει. Όταν χτυπήθηκε η πόλη, όταν ισοπεδώθηκε η πόλη, το 1/3 των κατοίκων έχασε τη ζωή σε αυτό το βομβαρδισμό. Είχε γεμίσει συντρίμια και πτώματα ο τόπος. Και άλλο 1/5 ήταν τραυματίες. Οι υπόλοιποι έπρεπε να ζήσουν με τη φρίκη αυτή στο νου τους, με τη φρίκη αυτή της εμπειρίας για πάντα. Δεν μπορείς να την ξεφορτωθείς αυτή την εμπειρία. Και παράλληλα έπρεπε να ζήσουν υπό το Φράνκο, που είχε χτυπήσει εδώ ακριβώς για να μην υπάρχει βάσκικη, δυναμική αντίδραση και δημοκρατική αντίδραση στην εξουσία του που ερχόταν. Δεν τα κατάφερε εν τέλει. Έτσι κάπως γύρισε και το έργο του Πικάσο εδώ, στην Ισπανία. Και η ζωή νίκησε. Και η ζωή συνεχίζει να νικάει. Και η Γκερνίκα παραμένει ένα σύμβολο που θα μιλάει στους αιώνες.